ξεκινήσω την ομιλία μου, θα σας μιλήσω σίγουρα για αυτό που είπαμε, για την ομάδα, για το πώς μπορείς μέσα από την ομάδα να ξεπεράσει δυσκολίες, πώς μπορεί να σε βοηθήσει η ομάδα να ξεπεράσει δυσκολίες. Αλλά πριν σας μιλήσω για την ομάδα, θα ήθελα να σας πω για ένα δικό μου προσωπικό πρόβλημα που έχω. Είμαι designer και είμαι εθισμένος με τη δουλειά μου. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή, ξοδεύω πάρα πολλές ώρες για τη δουλειά μου, είτε μέσα στο σπίτι μου, είτε μέσα στο δρόμο, είτε μέσα στη δουλειά μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόβλημα που έχω. Η γυναίκα μου δεν ξέρω πώς με ανέχεται, μάλλον με αγαπάει πολύ και με ανέχεται. Αυτή εδώ η εικόνα που βλέπετε είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα για μένα. Είμαι κολλημένος μπροστά στον υπολογιστή μου. Είναι όταν ξεκινούσαμε την επαγγελματική μας καριέρα. Και είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Λοιπόν, κάθισα να κάνω μια μικρή αυτοψυχανάλυση και να δω γιατί έχω αυτό το πρόβλημα. Και θα σας πω τώρα σήμερα τα συμπεράσματα που έβγαλα. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου είναι να γυρνάς με τους φίλους σου σε όλο τον κόσμο και να κάνεις πάρτι. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου είναι το δικό μου επάγγελμα. Είναι το επάγγελμα του σχεδιαστή. Το επάγγελμα του σχεδιαστή είναι κάτι σαν παιδικό παιχνίδι. Έχεις ένα μαγικό κόσμο από πράγματα, από φόρμες, από σχέδια, από χρώματα, από γράμματα, από φαντασία, ιδέες και όλα αυτά τα βάλεις κάτω, τα αλλάζεις, τα μεταποιείς, τα κουνάς, τα μεγαλώνεις, τα μικραίνεις για να φτιάξεις τελικά κάτι το οποίο πριν από λίγο δεν υπήρχε. Λοιπόν, αυτό το κάτι που δεν υπήρχε σου δίνει φοβερή χαρά. Είναι η λεγόμενη χαρά της δημιουργίας. Η χαρά της δημιουργίας στο χώρο του design είναι κάτι σαν, σου δίνει την ίδια ικανοποίηση που έχεις όταν λύσεις ένα δύσκολο γρίφο. Αυτό νιώθεις. Είναι σαν να έχεις λύσει ένα φοβερό πρόβλημα και νιώθεις εκείνη τη στιγμή ότι είσαι ικανός να το κάνεις. Εδώ βλέπουμε κάποιες ζωγραφίες που έκανε η κόρη μου, η Νεφέλη. Ήρθε και μου είπε, μπαμπά, από εδώ βλέπεις ένα ζόμπι, ένα βαμπύρ, ένα φάντασμα, ένα τέρας και μια κανονική αρκούδα. Λοιπόν, τα παιδιά έχουν ένα φοβερό τρόπο να σχεδιάζουν. Είναι ανεπιτίδευτος τελείως, γιατί δεν έχουν όρια ακόμα, δεν τους τα έχουμε μάθει. Αυτά κάνει η Νεφέλη στο σπίτι. Εγώ στη δουλειά αυτά τα πράγματα κάνω. Προσπαθώ να ακολουθήσω το παράδειγμά της. Βέβαια, το διασκεδάζω το ίδιο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Εικόνες, σχέδια, χαρακτήρες, φόρμες, συνθέσεις μέσα στο μικρό μαγικό αυτό κόσμο που τελικά βρίσκουν το χώρο τους σε κάποιες εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας, όπως μπορεί να είναι μια συσκευασία, μια καμπάνια, πολιτική, ένα πόστερ για κάποιο πολιτιστικό γεγονός, όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης, στο χώρο μας, αυτό που συμβαίνει όταν με το που μπαίνεις και προσπαθείς να γίνεις ένα σχεδιαστής, είναι ότι ξαφνικά ο γύρω κόσμος σου αποκτά φοβερό ενδιαφέρον. Επειδή ακριβώς δεν ξέρεις για με ποιο πράγμα θα ασχοληθείς την επόμενη μέρα, αν θα πρέπει να σχεδιάσεις μια συσκευασία για αυγά ή μια πολιτική καμπάνια ή ένα πόστερ, δεν ξέρεις με ποιος είναι ο τομέας στον οποίο θα ασχοληθείς, αρχίζεις και ρουφάς πληροφορίες, γίνεσαι ένα ανθρώπινο σκάνερ ουσιαστικά, για να προετοιμαστείς για οποιαδήποτε ανάγκη χρειαστεί. Πρέπει να είσαι σίγουρα να ξέρεις το μελλοντικό σου target group στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθείς και να ακολουθείς την τεχνολογία. Οπότε αυτό σε βάζει σε μια εγρήγορση και σε μια συνεχή εκπαίδευση. Γίνεσαι κάθε μέρα λίγο καλύτερος σε όλα. Ζούμε στην εποχή της δημιουργικότητας. Ο καθένας από εμάς εδώ πέρα μέσα φτιάχνει το δικό του brand στα social media, δημιουργεί το δικό του προφίλ, σχεδιάζει ουσιαστικά. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Αυτός εδώ είναι ο κύριος Δημήτρης, είναι ο πεθερός μου. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, φτιάχνει καταπληκτικό κρασί. Όταν γνώρισε τη γυναίκα μου πριν από 17 χρόνια, προσπάθησε να το εξηγήσει τι δουλειά κάνω. Και αυτός της είπε την εξής ατάκα. Καλά, βρε κορίτσι μου, το φτωχό ζωγράφο μας έφερε στο σπίτι. Έκτοτε τα πράγματα άλλαξαν. Δεν είναι το ίδιο. Το design έχει αρχίσει να αποκτάει τη θέση που του ανήκει στον κόσμο. Οι designers αρχίζουν και ακούγονται οι γνώμες τους, καλούνται να πούνε την άποψή τους, όπως εδώ εγώ αυτή τη στιγμή. Η δουλειά τους προβάλλεται. Ταξιδεύουμε, έχει όλα αυτά τα benefits που μπορεί να έχει κάποιος
όταν είναι expert σε μια εποχή η οποία έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της, το αντικείμενό του, όπως είναι το σήμερα. Άλλο ένα πάρα πολύ θετικό πράγμα για τη δουλειά μου είναι το εξής, είναι ότι το αποτέλεσμα της ιδέας που βγάζουμε, μια εικόνα, οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ γρήγορο, είναι πάρα πολύ γρήγορη η διαδικασία της εφαρμογής. Δηλαδή, τη στιγμή που το σκέφτεσαι, μέχρι στιγμή που θα το δεις στο δρόμο, αυτή η διαδικασία είναι γρήγορη. Ένας αρχιτέκτονας, για παράδειγμα, μπορεί να δουλέψει 2 χρόνια για ένα project, για να το δει να υλοποιείται, αλλά και τελικά μπορεί να μην υλοποιηθεί κιόλας. Ενώ η δικιά μας δουλειά είναι πολύ πιο γρήγορη. Έχει αυτή την ικανοποίηση από την υλοποίηση της δουλειάς. Αυτό βέβαια κάνει και τη δουλειά μας και πολύ γρήγορα να πεθαίνει. Δηλαδή, σχεδιάζεις μια καμπάνια, ένα πόστερ, όπως είπαμε πριν, για ένα event, το TEDx για παράδειγμα, γίνεται αυτό, προβάλλεται, τελειώνει, φεύγει, εξαφανίζεται. Είναι το εφήμερο. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Δεν συμβαίνει όμως πάντα. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικονογραφίες που κάναμε πριν από αρκετά χρόνια για τα τέρατα της ελληνικής μυθολογίας. Όταν το 2011 μας καλέσανε, είχαμε κερδίσει ένα μεγάλο βραβείο πάνω στην ελληνική κοινωνία στη Γερμανία για να παρουσιάσουμε το έργο μας, μας καλέσανε να κάνουμε μια έκθεση σε ένα μουσείο, στο Alte Munze. Αυτός ο χώρος εκεί πέρα ήταν το παλιό νομισματοκοπείο του Χίτλερ. Ήταν ένας ιστορικός χώρος. Και εμείς πήγαμε εκεί πέρα και θέλαμε να κάνουμε ένα σύγχρονο γκράφιτι, μια φρίζα μέσα στους τοίχους του χώρου αυτού. Μας είπαν ότι αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση να ζωγραφίσετε τους τοίχους μας. Ή τέλος πάντων επιμείναμε, μας λένε: άμα θέλετε να ζωγραφίσετε τους τοίχους μας, έχει ένα εξωφρενικό ποσό για αντικατάσταση ουσιαστικά και να ξαναρθεί στην πρώτερη κατάσταση ο χώρος. Εμείς εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε αυτό το ποσό, αλλά παρόλα αυτά είπαμε ότι θα το κάνουμε. Όταν τελικά το κάναμε και τους ρωτήσαμε αν τους αρέσει, μας είπαν ότι εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δημιουργείται design history. Και τελικά ακόμα και σήμερα οι ζωγραφίες μας είναι πάνω στους τοίχους του μουσείου. Οπότε κάτι εφήμερο μπορεί να γίνει τελικά και πιο μόνιμο. Όπως και ο μέρος της έκθεσης είναι στη μόνιμη συλλογή του μουσείου design στο Essence της Γερμανίας. Η ίδια η έκθεσή μας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή στο Σικάγο. Και ακόμα και πιο μόνιμο, όπως κάποιος φίλος από τη Γερμανία μας ζήτησε να βάλει τον Γκέρβερο πάνω στο σώμα του. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι το πιο ευχάριστο πράγμα και μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση στη δουλειά μας. Δεν είναι όμως πάντα τα πράγματα θετικά. Υπάρχουν 3 πράγματα τα οποία κάνουν τη δουλειά του σχεδιαστή πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, deadline, stress. Όλες οι δουλειές έχουν και stress και deadline. Ποια είναι η διαφορά, γιατί τότε το stress στη δημιουργική εργασία είναι τόσο δύσκολο? Είναι γιατί προσπαθείς να κάνεις κάτι αόριστο, έχεις ένα λευκό χαρτί μπροστά σου, με όπλα μόνο την εμπειρία σου, το ταλέντο σου, κάποιο brief, αν υπάρχει σωστό, από τον πελάτη, αυτά είναι τα όπλα που έχεις, σε ορισμένο χρόνο, το οποίο αυτό αυξάνει πάρα πολύ, πολλαπλασιάζει ουσιαστικά το άγχος και το στρες που έχεις. Επίσης, υπάρχει ανασφάλεια, επειδή πάλι δεν είναι κάτι ορισμένο, δεν μπορεί τόσο εύκολα να μετρηθεί αν το αποτέλεσμα που έχεις είναι σωστό, είναι κάπως υποκειμενικό, έχεις πάντα την ασφάλεια το αν μπορείς. Αν αυτό που κάνεις είναι σωστό, άμα θα λειτουργήσει, ακόμα μέχρι και όσο περνάει βέβαια ο καιρός και αποκτάς εμπειρία, είναι τα πράγματα καλύτερα, αλλά πάντα υπάρχει αυτό. Και ακόμα περισσότερο, επειδή είναι ανταγωνιστικό το επάγγελμα, είναι η κριτική πάνω στη δουλειά σου και δημιουργικό. Η κυρία Ματούλα, πριν γνωρίσει τον κύριο Δημήτρη, είναι η γυναίκα του κύριου Δημήτρη, η πεθερά μου. Πριν από χρόνια το παντρεύτηκα, έκανα ένα προσκλητήριο για το γάμο μου. Πάρα πολύ. Το πρόσεξα πάρα πολύ με κατασκευές, με εικονογραφίσεις κτλ. Ήταν μια δουλειά που στο μέλλον από τότε βραβεύτηκε, πήρε ευρωπαϊκά βραβεία κτλ. Όταν πήγε το προσκλητήριο στην πεθερά μου, το είδε, είχε ένα μαύρο φάκελο. Και κάθισε και ζωγράφισε κάθε προσκλητήριο, ασημένια λουλουδάκια απ' έξω, ένα-ένα. Λοιπόν, η κριτική έρχεται από παντού, δεν ξέρεις από πού θα τη δεις. Πρέπει να κάπως να μάθεις να την αντιμετωπίζεις. Όλα αυτά τα προβλήματα, τα βασικά προβλήματα που έχουν οι σχεδιαστές, αντιμετωπίζονται πολύ εύκολα μέσα της ομάδας. Η ομάδα πολλαπλασιάζει τις ιδέες, πολλαπλασιάζει τις λύσεις. Μετριάζει το άγχος, μετριάζει τους φόβους, τις ανασφάλειες. Λειτουργεί και στην αντιμετώπιση της κριτικής. Με χιούμορ, με πλάκα, με παρέα, όλα αυτά τα πράγματα. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι κάνει τη δουλειά, βοηθάει στο στρες,
γιατί κάνει την απόφαση, τη λήψη αποφάσεων πιο εύκολη. Στη δημοκρατία, καμιά φορά, οι αποφάσεις μπορούν να γίνουν πιο εύκολες, γιατί μετριάζεται η ευθύνη. Τι κάνει όμως μια ομάδα να λειτουργεί? Ποια είναι τα πράγματα? Εμείς έχουμε κάποια πράγματα χαρακτηριστικά που θεωρούμε ότι βοηθάνε την ομάδα μας να λειτουργήσει. Εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και όχι αυστηρή ιεραρχία. Υπάρχει αυτοέλεγχος. Ο καθένας αποφασίζει πότε θα δουλέψει τη δουλειά του, αλλά ξέρει ότι δεν πρέπει να ρίξει τον συνεργάτη του. Υπάρχει αυτοέλεγχος και όχι τιμωρία. Η ομάδα λειτουργεί πολύ καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει η ευελιξία, η flexibility. Πολλές φορές αλλάζουμε τους ρόλους μέσα στην ομάδα και τις αρμοδιότητες, προσπαθώντας να βάλουμε ανθρώπους που έχουν άλλα skills σε unexpected παιδεία, ώστε και να δώσουν το κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική ιδέα, μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά πιο σημαντικό, να γνωρίζουν τη δουλειά που κάνει συνήθως ο συνεργάτης τους. Να ξέρουν τι έχει να αντιμετωπίσει, ώστε να μπορούν ανά πάση στιγμή να το βοηθήσουν. Διαφωνίες. Δεν φοβόμαστε διαφωνίες. Δεν φοβόμαστε να μαλώσουμε, να βριστούμε, να δαρθούμε τα πάντα, γιατί ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα θα οδηγήσει κάτι, θα γεννήσει κάτι, θα γεννήσει μια καινούργια εξέλιξη, μια καινούργια ιδέα. Η καθημερινότητα, η προσωπική ζωή του καθενός, η προσωπική υγεία του καθενός είναι πολύ σημαντικό και η ομάδα το φροντίζει αυτό. Βλέπετε, κάτω ένα πιάτο είναι φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια που μας ετοίμασε η κυρία Άννα, είναι μαγείρισά μας, μας μαγειρεύει κάθε μέρα. Και πολλά τέτοια πράγματα που προσπαθούν να βελτιώσουν την προσωπική ζωή του καθενός, ώστε να νιώθει καλύτερα και μέσα στην ομάδα. Το όφελος για την ομάδα είναι ένα αποτέλεσμα, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αυτός ο σκοπός είναι να ζούμε καλύτερα. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει κάποιους στόχους κοινούς, να έχει αποφασίσει ότι προχωράει προς μία κατεύθυνση. Πολλές φορές όμως, στην πορεία αυτή, υπάρχει ανάγκη για προσωπική εξέλιξη, προσωπική διαφοροποίηση. Υπάρχει ανάγκη για να κάνουμε κάτι το οποίο δεν ταιριάζει στους στόχους της ομάδας, επειδή νιώθουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα θα μας εκφράσει. Αυτό η ομάδα δεν πρέπει να το δει σαν αγκάθι. Δεν πρέπει να δει ότι αυτό το πράγμα θα τη σταματήσει από την πορεία της. Πρέπει να το δει σαν παρακλάδι και να το αγκαλιάσει και ουσιαστικά να μετατρέψει όλους τους στόχους της ομάδας, εμπεριέχοντάς το. Για να δούμε τι μας είπανε τα μέλη της ομάδας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ένα πράγμα που θα ήθελα να κάνω στο μέλλον με την είναι να αντίσουμε ένα ολόκληρο αεροπλάνο με σχέδια από τα τέρατα. Στο μέλλον με την θα ήθελα να ασχοληθώ ίσως σε ένα λίγο πιο μεγάλο, πιο corporate έργο. Να φτιάξω μια μπάντα και να παίξουμε όλοι μαζί. Αυτό που θα ήθελα κάποια στιγμή, σαν μακρινό όνειρο με την είναι κάποια στιγμή να πάρουμε ένα Όσκαρ. Τι θέλω να κάνω στο μέλλον με την θα ήθελα να κάνω ένα μεγάλο LAN party και να παίζουμε όλοι μαζί ντότες. Αυτό είναι μια πολύ καλή εκδοχή της ιστορίας. Νομίζω ότι θα ήθελα επιτέλους ένα γραφείο σε ένα ωραίο νεοκλασικό. Το κέντρο τη πόλη, ναι. Ήθελα να κάνω μια κοινογραφική ταινία μεγάλου μήκους. Αυτό που θα ήθελα πραγματικά να κάνω στο μέλλον με την είναι να ανοίξουμε γραφείο στην ΕΡΠΗ. Νομίζω θα ήταν ενδιαφέρον για μένα να αναλάβουμε το σχεδιασμό των γραφικών πάνω σε ένα αεροπλάνο. Στο μέλλον με την θα ήθελα να κάνω κυρίως πράγματα σε πιο αναπάντεχους τομείς, όπως εκθέσεις, αντικείμενα, installations κλπ. Ο βασικός μου στόχος για το μέλλον της είναι να δουλεύουμε όλοι μαζί σε project τα οποία μας δίνουν ευχαρίστηση όση ώρα τα δουλεύουμε, από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα ήθελα να παίξω στην ομάδα μπάσκετ. Σαν playmaker. Λίγο πολύ το κλίμα που υπάρχει μέσα στα γραφεία μας.
Θα έχετε σίγουρα ακούσει τα κλισέ. Εγώ τα έχω ακούσει σίγουρα όταν ξεκινούσα τη δουλειά μου, ότι μην μπλέκεις την προσωπική σου ζωή με την εργασία. Τι τους θες τους συνέτερους. Προσπάθησε να κοιτάς τη δουλειά σου. Λοιπόν, εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Τους φίλους μου που ουσιαστικά ξεκινήσαμε την εταιρεία, τους γνωρίζω 27 χρόνια. Είμαστε συμμαθητές στο γυμνάσιο και ξεκινήσαμε πριν από 15 χρόνια να κάνουμε αυτή τη δουλειά μαζί. Έκτοτε η παρέα μεγάλωσε, ήρθαν και άλλοι φίλοι, ή μάλλον γίναμε φίλοι στην πορεία. Φίλοι που ήταν μεταξύ τους φίλοι. Αρχίσαμε να περνάμε πράγματα μαζί, να δουλεύουμε πολύ σκληρά, να περνάμε δυσκολίες, να περνάμε όμορφες στιγμές, να γελάμε, να μην παίρνουμε τον εαυτό μας πολύ σοβαρά, να ταξιδεύουμε, να δημιουργούμε και τελικά να μεγαλώνουμε μαζί. Και όχι μόνο αυτό, να συνεχίζουμε να θέλουμε να κάνουμε πράγματα μαζί και να έχουμε όνειρα μαζί και στόχους. Ουσιαστικά καταλαβαίνουμε ότι η δουλειά μας περιέχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της προσωπικής μας ζωής. Και σίγουρα αυτός είναι ένας από τους λόγους, ο οποίος κι εγώ αγαπώ τόσο πολύ τη δουλειά μου και είμαι εργασιομανής, είμαι εθισμένος σε αυτήν. Σίγουρα αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να διαλέγεις τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου, να τους αγαπάς, να τους σέβεσαι και να θέλεις να είσαι μαζί τους, έτσι μόνο μπορεί να λειτουργήσει ένα σύνολο. Είτε αυτό λέγεται εταιρεία, είτε λέγεται ομάδα, είτε λέγεται οικογένεια, είτε ακόμα και μεγαλύτερο σύνολο. Για μας αυτό το πράγμα λειτουργήσε. Ευχαριστώ πολύ.